Δημήτρης Απόκης, διεθνολόγος, δημοσιογράφος και φίλος. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Δάμπρο. Μας έλεγε χθες ο φίλος μας, ο κοινός μας, ο Δημήτρης, ο Φιλιππίδης. Αυτό που γίνεται στη Νέα Υόρκη είναι πρωτοφανές. Η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Το θέμα της λαθρομετανάστευσης έχει αποδιοργανώσει από ό,τι μας έλεγε τη χώρα. Γενικά υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν είναι καλή. Και αυτό προφανώς επηρεάζει και τον περίγυρο, έτσι. Σαφέστατα επηρεάζει και τον περίγυρο. Πραγματικά η κατάσταση που διαμορφώνεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ είναι εκρηκτική. Αναφέροντας στη Νέα Υόρκη, πολύ σωστά αυτό που είπες, λέγατε χθες, ότι είναι εκρηκτική η κατάσταση. Γι' αυτό άλλωστε είναι ξεκάθαρο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου θα λειτουργήσει όσον αφορά τη Νέα Υόρκη διεκδικητικά. Μάλιστα υπάρχουν έντονες πληροφορίες που λένε ότι θα κάνει και μια συγκέντρωση προεκλογική στο Madison Square Garden, το οποίο είναι ένας τεράστιος χώρος που λίγοι το έχουν τολμήσει. Και αυτό δείχνει την κατάσταση που επικρατεί. Η κυβέρνηση Biden αυτή τη στιγμή, ο κύριος Biden, έχει ξεφύγει τελείως. Έχει γίνει σεισμός στην Αμερική με την απόφασή του, πέρα από τη λαθρομετανάστευση που είναι το πρώτο θέμα, η κυριαρχή παντού από άκρη σε άκρη της Αμερικής, και με τις πολιτικές του WOC και όλα αυτά που εφαρμόζει, το proclamation που έβγαλε, αυτή η διακήρυξη που έβγαλε ανακηρύζοντας την ημέρα του Πάσχα, την πιο ιερή ημέρα των Αμερικανών, ως αναγνώριση στον τραβεστή, έχει προκαλέσει σεισμικές δονήσεις. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει τελείως. Έχουν ξεφύγει. Μας το λέει ο Δημήτρης. Αυτό προφανώς δεν είναι τυχαία, γιατί 31 Μαρτίου υποτίθεται ότι είναι μία μέρα, επειδή το Πάσχα είναι κινητή γιορτή. Η 31 Μαρτίου θα μπορούσε να είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία, γιατί την επέλεξε φέτος που πέφτει με το Πάσχα. Δεν είπε την 30 ούτε την 1η Απριλίου, ας πούμε. Καθόλου τυχαίο, γιατί γνώριζε ότι είναι το Πάσχα των Καθολικών. Δεν το συζητάμε. Δεν μπορούσε να το κάνει οποιαδήποτε άλλη μέρα. Θες να το κάνεις, κυρία μου, κάντε άλλο. Όχι την ίδια μέρα. Δηλαδή αυτό ξεπερνάει τα όρια. Και όπως πολύ σωστά είπες, αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στο τι γίνεται προς τα έξω. Να μην κοροϊδευόμαστε, Λάμπρο. Όσο και να πονάει κάποιος αυτούς, αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο της διεθνούς πολιτικής και του διεθνούς συστήματος, οι μετοχές των ΗΠΑ είναι καταρακωμένες. Δεν τους δίνει κανείς σημασία. Εχθροί και φίλοι πλέον. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με τους εχθρούς. Δηλαδή, δεν τα βλέπει αυτά η Κίνα, δεν τα βλέπει αυτά το Ιράν, δεν τα βλέπουν όλοι αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, είναι αλλοπρόσαλοι και οι πολιτικοί τους. Από τη μια εφαρμόζουν κάποιες πολιτικές που υποτίθεται είναι σκληρές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το ένα τον άλλο, και απ' την άλλη χαϊδεύουν γνωστούς και ξεκάθαρα αποδεδειγμένα αντιδυτικούς ηγέτες. Βλέπε Ερντογάν. Εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο παρασκήνιο, δεν ξέρουμε ακόμα. Υπάρχουν μια σειρά εκτιμήσεις. Το γιατί υποβάθμισε τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αποτέλεσμα να μην γίνει αυτή, και ορθώς αρνήθηκε ο δικός μας. Και από την άλλη βλέπει τον Ερντογάν. Γιατί όπως εσύ, εγώ και άλλοι έγκριτοι φίλοι, διεθνολόγοι, δημοσιογράφοι, λέμε τα τελευταία χρόνια, και κάποιοι αρνούνται εδώ να δουν τη σκληρή πραγματικότητα στα μάτια, μετά το πολύ έξυπνο παιχνίδι που έκανε διπλωματικά ο Ερντογάν με την επέκταση του ΝΑΤΟ, με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με Σουηδία, Φιλανδία, με το πολύ έξυπνο παιχνίδι και βρώμικο παιχνίδι για τη Δύση που παίζει στη Ρωσία, και με το Ιράν, με όλους, στη Μέση Ανατολή, παντού παίζει ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι. Η κυβέρνηση Biden δυστυχώς, οθούμενη από τη βαθιά γραφειοκρατία του State Department, του Πενταγώνου και του συστήματος εξωτερικής πολιτικής, του κατεστημένου εξωτερικής πολιτικής του Άστον, είναι προσιλωμένη στη χρησιμότητα της Τουρκίας, λανθασμένα και για τα συμφέροντα των ΗΠΑ και για τα συμφέροντα της Δύσης ευρύτερα, αλλά είναι προσιλωμένοι σε αυτό το πράγμα. Έχουν να δουν πολλά τα μάτια μας. Όταν θα διαβάσει τις καρτούλες που θα διαβάσει στο γνωστό... Στις δηλώσεις. Στις δηλώσεις εκεί μπροστά στο τζάκι που βγάζουν στις δύο πολυθρόνες, και θα του έχουν δώσει τις καρτούλες να διαβάσει ο κύριος Biden, γιατί δεν καταλαβαίνει και τι διαβάζει, θα δούμε πάρα πολλά και θα ακούσουμε πάρα πολλά. Μη δεις να του δίνει και συγχαρητήρια για τις δημοκρατικές εκλογές που έκανε στην Τουρκία. Για να το τερματίσουμε τελείως. Πάντως
το γεγονός ότι βγαίνουν πράγματα στον Ερντογάν οφείλεται περισσότερο στην αστοχία της αμερικανικής πολιτικής παρά στην δική του πολιτική. Γιατί η Τουρκία έχει αντιφάσεις. Κανονικά στην Τουρκία αυτά δεν θα έπρεπε να βγαίνουν και σε μεγάλο βαθμό δεν βγαίνουν. Έτσι. Εδώ το γεγονός ορισμένοι το διάβασαν ανάποδα. Λέγαμε για την οικονομία της Τουρκίας, η οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μπορεί να έχει τη μαύρη οικονομία, η οποία αυτή την κρατά έτσι, μέχρι στιγμής. Η μαύρη οικονομία την κρατά. Αν δεν είναι αυτό, δύο θα πράγματα την κρατάνε, Λάμπρο. Την κρατάει η μαύρη οικονομία, όπως πολύ σωστά λες, αυτό είναι το κύριο, αλλά την κρατάει και κάτι άλλο. Αρέσει, δεν αρέσει και σε εμάς και σε κάποιους άλλους, παράγει. Ναι, σωστό, βέβαια. Ναι, ναι. Παράγει. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Παράγει τα πάντα, πάντα και τα πάντα. Παράγει πλέον και υψηλή τεχνολογία. Ναι, τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ενώ εμείς εδώ πετάμε χαρτάκι το και αυτό που είπες οφείλεται ότι του βγαίνουν κάποια πράγματα. Κυρίως στην αμερικανική, αμερικανική αστοχία και όχι στη δική του επιχειρημένη πολιτική. Η αμερικανική αστοχία και η ανόητη πολιτική που εφαρμόζεται από την Αθήνα του κατευνασμού και του ξεπλήματος της Τουρκίας. Σωστό. Ενώ είχαμε τεράστια ευκαιρία και πετάξαμε στον Κιάδα. Άρα γιατί να σε πάρει όλα σοβαρά μετά. Εδώ φαίνεται το εξής. Η Αθήνα, η κυβέρνηση, προχώρησε στη διακήρυξη των Αθηνών για να στείλει μηνύματα συμβατότητας και συμμόρφωσης και τελικά το πλήρωσε με απαξίωση. Περί αυτού πρόκειται. Γιατί άλλο αξιόπιστος, άλλο αξιόπιστος σύμμαχος και άλλο δεδομένο. Και άλλο δεδομένο. Άλλο δεδομένο, άλλο αξιόπιστο. Στις διεθνείς σχέσεις και μιλάω ως διεθνολόγος, αξιόπιστος σύμμαχος και αυτός που κερδίζει σε τέτοιου είδους συμμαχίες είναι αυτός που δεν είναι δεδομένος και είναι διεκδικητικός. Yeah. Σταθερός, αταλάντευτος στις αρχές της δυτικές και τις αξίες της δυτικές, στηρίζοντας τη Δύση με κόστος όπως το έχει κάνει η Ελλάδα σε πολλά μέτωπα, αλλά δεν είσαι ποτέ δεδομένος. Γιατί αντιμετωπίζεις αυτό που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και εδώ προσπαθούν κάποιοι να το πετάξουν στην εξέδρα και να μην το συζητήσουν. Πρέπει να συζητηθεί. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Εδώ για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, όλη αυτή η ιστορία με το νομοσχέδιο για τους γάμους των ομοφύλων και όλη η woke agenda έγινε λόγω αμερικανικής πίεσης. Η Αθήνα συμμορφώθηκε για να δείξει, εν πάση περιπτώσει, συμβατότητα και ότι ευθυγραμμίζεται. Προχώρησε στη διακήρυξη των Αθηνών για τον ίδιο λόγο και το αποτέλεσμα ήταν να εισπράξει απαξίωση. Εισπράττει απαξίωση και είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση γιατί. Τουλάχιστον τώρα, έτσι. Στρατηγικά, στρατηγικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μακροπρόθεσμα. Αλλά επί του παρόντος. Δεν είναι βίωνα τα πράγματα. Γιατί όσο πηγαίνουμε προς τον Νοέμβριο και το κομβικό γεγονός για το διεθνές σύστημα που είναι οι αμερικάνικες εκλογές προεδρικές στις 5 Νοεμβρίου, όλα αυτά θα δούμε πάρα πολλά πράγματα μέχρι τότε και ανάλογα με το αποτέλεσμα, που εδώ να κάνω μια υποσημείωση. Όσο και να έχει ρεύμα ο Ντόναλντ Τραμπ και όλα αυτά, επειδή το σύστημα είναι πολύ βαθύ, και θυμίσου την ώρα που στο λέω, οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, δεν θα είναι εύκολες. Θα είναι ντέρμπι και θα είναι πολύ δύσκολες εκλογές. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα προκύψει, πολύ φοβάμαι ότι είμαστε πολύ κοντά να πάρει φωτιά όλος ο πλανήτης. Γιατί είναι τόσος ο διχασμός της Αμερικής στο εσωτερικό, τόση μεγάλη ένταση που έχει προκριθεί στο εσωτερικό, έχοντας σαφείς επιπτώσεις δυσμενής στην εικόνα της Αμερικής και στο ισοζύγιο δύναμης που είχε η Αμερική στο διεθνές σύστημα, που πραγματικά κινδυνεύουμε την επόμενη των εκλογών να ζήσουμε απρόβλεπτες καταστάσεις. Απρόβλεπτες καταστάσεις και στη στιγμή που μια Ευρώπη είναι γονατισμένη καθαρά, θα έχουν τεράστιες εκπλήξεις και εδώ πέρα οι κυβερνήσεις μειοψηφίας που κυβερνάνε την πλειοψηφία της Ευρώπης και το σύστημα που κυβερνάει στις Βρυξέλλες την επόμενη των ευρωεκλογών. Θα δούμε και εδώ πάρα πολλά πράγματα. Δες τι θα γίνει στη Γαλλία, δες τι θα γίνει σε άλλες σημαντικές χώρες 10 το πρωί, πώς θα ξημερώσει 10 Ιουνίου το πρωί. Έρχονται πάρα πολλές εκπλήξεις και πολύ φοβάμαι ότι δεν είμαστε έτοιμοι για αυτά που έρχονται. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Υπάρχουν αντιφάσεις. Γιατί ουδέποτε στο παρελθόν μας έχουν έρθει τόσο σημαντικές, μεγάλες και πολλές στρατηγικές πάσες. Η Ελλάδα είχε και έχει, κατά τη γνώμη μου, ακόμα τις προϋποθέσεις να παίξει ένα καλό και μεγάλο παιχνίδι. Αλλά δυστυχώς βάζει αυτόν τον γκολ. Γιατί αν δει κανείς από τα κείμενα του ελληνοαμερικανικού στρατηγικού διαλόγου μέχρι τις πράξεις των Αμερικανών, θα δει ότι οι πάσες έρχονται. Το πώς θα αξιοποιήσεις είναι κάτι διαφορετικό. Μα για να τις αξιοποιήσεις αυτές τις πάσες, και έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ και βρισκόμαστε περίπου μία δεκαετία που η Ελλάδα είχε τρομερές ευκαιρίες, τις πέταξε όλες στην ουσία. Υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, πολύ μικρό όμως παράθυρο ευκαιρίας ακόμα, αλλά χρειάζεται στροφή 180 μοιρών. Ναι, 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 ναι.
Αν δεν γίνει στροφή 180 μοιρών και συνεχίσουν να επικρατούν οι απόψεις που επικρατούν στην ελληνική εξωτερική πολιτική μέχρι αυτή τη στιγμή και δεν εισακούγονται, δεν μπορείς να έχεις για παράδειγμα δύο πρώην πρωθυπουργούς να σε προειδοποιούν και όχι μόνο να σε προειδοποιούν εγκαίρως, αλλά να δικαιώνονται. Κάθε άλλη μέρα να δικαιώνονται και ιδίως αυτά που λένε. Και στην εξωτερική πολιτική και στην εσωτερική πολιτική. Και να σφυράς κλέφτηκα εσύ. Αναφέρεσαι σε Σαμαρά Καραμαλή. Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω, εσύ ως έμπειρος δημοσιογράφος και άνθρωπος που τα ψάχνεις και τα παρακολουθείς, εγώ παρακολούθησα την ομιλία του Κώστα Καραμαλή στο συνέδριο του ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος. Η οποία δεν έπαιξε. Ναι, ναι, το είδα. Δεν έπαιξε, δεν έπαιξε ευρέως. Ας δούνε λοιπόν τι είπε και ο Κώστας Καραμαλής για να καταλάβουν. Πάντως, ήταν σαφέστατο. Ναι. Επαναλαμβάνω, είναι κρίμα γιατί έχουμε προϋποθέσεις. Συμφωνώ, έχουμε ακόμα μικρό παράθυρο. Υπάρχει παράθυρο υπό την προϋπόθεση ότι θα στρίψουν το τιμόνι. Αλλιώς θα έχουμε πετάξει και θα έχουμε ξοδέψει και θα έχουμε καταφέρει να στραφεί εναντίον μας ένα γεωπολιτικό παράθυρο από αυτό που ανοίγουν κάθε 100 χρόνια. Διότι αυτό συνέβη τα τελευταία χρόνια, αυτό συνέβη. Άνοιξε γεωπολιτικό παράθυρο τεράστιο. Μα πετάξαμε όλες τις ευκαιρίες ένα γεωπολιτικό παράθυρο που άνοιξε, γιατί μιλάμε για γεωπολιτικό παράθυρο παρόμοιο με αυτό που υπήρξε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται το κλίμα που θα κρατήσει για τους επόμενους αιώνες. Ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον για τον επόμενο αιώνα. Έτσι, και εδώ εμείς σφυράμε κλέφτηκα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ένα αναμονή θα δούμε. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Λάμπρο. Να σε καλά. Δημήτρη, απόξω, ευχαριστούμε πάρα πολύ.